Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και στην AMG Special στο Ιχάρισμα. Απόψε, το βίντεο μας έχει θέμα το Camshaft Degreeing. Δηλαδή, μπορούμε να το πούμε στα ελληνικά την βαθμονόμηση των κεντροφόρων. Και για να το κάνουμε ακόμα πιο απλά, σε ποιες μοίρες, σε σχέση πάντα με τη γωνία περιστροφής του στροφάλου, ανοίγει και κλείνει η βαλβίδα εισαγωγής και η βαλβίδα εξαγωγής αντίστοιχα. Πότε έχουμε το μέγιστο βύθισμα και άλλες πάρα πολλές πληροφορίες που μπορούμε να πάρουμε με το Camshaft Degreeing. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να συμβουλέψω τους φίλους, όσοι είστε νέοι στο κανάλι μου ή ακόμα και όσοι είστε παλιοί, αλλά δεν έχετε δει το βίντεο με τα Advance ή δεν θυμάστε ακριβώς τι είχαμε πει στο βίντεο με τα Advance, να ανατρέξετε σε εκείνο το βίντεο, θα βάλω το link εδώ από πάνω, και να δείτε λίγο τι είχαμε πει εκεί για το σπυροειδές διάγραμμα, γωνίες περιστροφής στροφάλου, πότε ανοίγει, πότε κλείνει μια βαλβίδα κτλ. Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο και να μην έχετε απορίες. Επανέρχομαι λοιπόν και λέω ότι το Camshaft Degreeing είναι μια διαδικασία μέτρησης που κάνουμε σε ένα κινητήρα για να μπορέσουμε να δούμε ακριβώς σε ποιο εύρο περιστροφής στροφάλου ανοίγει και κλείνει μία βλαβίδα εξαγωγής και εισαγωγής αντίστοιχα. Όπως έχουμε πει και σε άλλα βίντεο μας, και καλό είναι να το υπενθυμίσουμε τώρα, ο στρόφαλος, μάλλον ο τετράχρονος κινητήρας, για να ολοκληρώσει και τους 4 χρόνους, θα πρέπει ο στρόφαλος να περιστραφεί 720 μοίρες. Δηλαδή θα πρέπει να κάνει 2 πλήρες περιστροφές. Ο κεντροφόρος αντίστοιχα, που είναι και συνηθίζουμε να λέμε εμείς οι μηχανικοί, είναι και το μυαλό του κινητήρα, δηλαδή αυτός ουσιαστικά είναι που ελέγχει και την απόδοση, πόσο αποδοτικός ή όχι θα είναι ένας κινητήρας, περιστρέφεται 360 μοίρες. Δηλαδή έχουμε μία σχέση μετάδοσης 2:1. Αυτό ισχύει σε όλους τους κινητήρες, τους τετράχρονους, πετρελαίου και βενζίνης, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, καλό είναι βέβαια να τα υπενθυμίζουμε. 2 πλήρες περιστροφές στροφάλου, μία περιστροφή κεντροφόρου. Τώρα, γιατί πρέπει να κάνουμε ή γιατί δεν πρέπει να κάνουμε Camshaft Degreeing και τα λοιπά. Το Camshaft Degreeing συνήθως, δύο λόγοι είναι που πρέπει ουσιαστικά να το κάνουμε. Ο πρώτος είναι να κάνουμε μία επιβεβαίωση ότι ο χρονισμός με βάση τα σημάδια ή τα ειδικά εργαλεία που έχουμε κάνει, που δεν είναι απαραίτητο πλέον, είναι σωστός. Και εκεί ουσιαστικά που είναι απαραίτητο να γίνεται ένα Camshaft Degreeing είναι όταν κάνουμε βελτιώσεις ατμοσφαιρικών κινητήρων που πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στους ατμοσφαιρικούς κινητήρες είναι πότε θα ανοίγει, πότε θα κλείνει η βαλβίδα εισαγωγής και εξαγωγής αντίστοιχα. Και θα έχετε δει σε πολλά περιοδικά που εδώ στους κεντροφόρους βάζουν κάποια γρανάζια με μοίρες και οι βίδες είναι οβάλ και μπορούν ουσιαστικά να μετατοπίσουν το γρανάζι σε σχέση με τον κεντροφόρο, να δώσουν αντιπροπορία στον κεντροφόρο. Καλό είναι να γίνεται ένα Camshaft Degreeing για να δούμε πού είναι, πότε, σε ποιες μοίρες γωνία στροφάλου ανοίγει παραδείγματος χάρη η βαλβίδα εισαγωγής, που έχουμε το μέγιστο βύθισμα, πότε κλείνει, για να είμαστε σίγουροι κιόλας ότι παραδείγματος χάρη αν εμείς δώσουμε μία προπορία στη βαλβίδα εξαγωγής ή στην βαλβίδα εισαγωγής, σε κάποιο εύρος στροφών δεν θα έρθει σε επαφή η βαλβίδα εισαγωγής με τη βαλβίδα με το πιστόνι, όταν ανεβαίνει, έτσι. Λοιπόν, το Camshaft Degreeing λοιπόν είναι μία μέτρηση που θα μας οδηγήσει να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό σπυροειδές διάγραμμα του συγκεκριμένου κινητήρα και ουσιαστικά θα μας δώσει τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να κάνουμε μία βελτίωση ως προς τον κεντροφόρο. Είναι μία διαδικασία που ουσιαστικά, εάν δεν προβούμε σε κάποια βελτίωση, είναι ανούσια, γιατί εφόσον οι κινητήρες τώρα έχουν σημάδια ή έχουν ειδικά εργαλεία για να βρεις το άλλο νεκρό σημείο που θα πρέπει να πάει, δηλαδή το πιστόνι και πού θα πρέπει να είναι ο κεντροφόρος πριν βάλεις τον ημάντα ή την αλυσίδα, δεν είναι μια διαδικασία που είναι απαραίτητη, αλλά
Είναι μια διαδικασία και επιβεβαίωση, έχουμε πει, η οποία, εάν την κατανοήσουμε, θα μπορούμε να χρονίσουμε οποιοδήποτε κινητήρα βρεθεί μπροστά μας, από 12 κύλινδρο μέχρι μόνο κύλινδρο που λέει ο λόγος, και δεν χρειαζόμαστε ούτε σημάδια, ούτε ειδικά εργαλεία, ούτε τίποτα. Αν μπορέσουμε να κατανοήσουμε πώς θα κάνουμε το Camp Safety Green, και αυτό θα προσπαθήσω να σας δείξω σήμερα, πραγματικά μπορείτε να χρονίσετε οποιοδήποτε κινητήρα βρεθεί μπροστά σας, και ουσιαστικά τη μόνη πληροφορία που χρειάζεστε είναι τις μοίρες των εκκεντροφόρων, δηλαδή ποιο είναι το εύρος των μοιρών του εκκεντροφόρου. Που ουσιαστικά αυτή είναι μια πληροφορία πάρα πολύ εύκολη που μπορείτε να τη βρείτε από το Google. Τώρα, ποια είναι τα βήματα που θα ακολουθήσουμε. Μάλλον πριν πούμε για τα βήματα, θα πρέπει να δούμε λίγο τι χρειαζόμαστε για να κάνουμε το Camp Safety Green. Τι είναι τα εξαρτήματα που χρειαζόμαστε για να κάνουμε το Camp Safety Green. Καταρχήν θα χρειαστούμε ένα δίσκο μυρογνωμόνιο. Και ένα δίσκο μυρογνωμόνιο που ουσιαστικά είναι ένας δίσκος και έχει μοίρες πάνω, έχει τις μοίρες περιστροφής. Ο συγκεκριμένος είναι της Summit, είναι αυτός εδώ. Και τον αγοράζεις κανονικά, δηλαδή είναι μεταλλικός και είναι και αρκετά ακριβή αυτή, είναι $50, $60, ανάλογα την εταιρεία και το δίσκο που σου παρέχει. Αυτός είναι της Summit, όπως είπα, και χρησιμοποιείται συνήθως στους 8-κύλινδρους κινητήρες τους αμερικάνικους με τον κεντρικό εγκεντροφόρο, δεν έχει επικεφαλής εγκεντροφόρους, αλλά και στους επικεφαλής χρησιμοποιείται, όπως στο συγκεκριμένο εδώ. Και είναι ουσιαστικά για αυτό που σας είπα, για να μπορέσουν να κάνουν ένα tuning πάνω στον κινητήρα. Όπως θα δούμε λοιπόν και εδώ, όπως μπορούμε να δούμε το δίσκο, τι αναγράφει αυτός ο δίσκος. Έχει εδώ το top dead center, έχει το 0. Ξεκινάει μέχρι εδώ που είναι το bottom dead center, είναι 180, και από εδώ μετράει αντίστροφα πάλι προς το 0, δηλαδή 170, 160 κτλ. Ενδιάμεσα βέβαια υπάρχουν και κάποιες περιοχές, όπως είναι αυτές εδώ, που λέει η βαλβίδα ανοίγει πριν το άνω νεκρό σημείο, η βαλβίδα κλείνει μετά το άνω νεκρό σημείο κτλ. Αυτό εδώ μέσα δηλαδή είναι το εύρος, ανάλογα τους εκκεντροφόρους που χρησιμοποιεί ο κάθε κινητήρας ξεχωριστικά, θα σου λέει ότι κάπου εδώ μέσα θα ανοίξει και θα κλείσει ανάλογα τον κινητήρα η βαλβίδα εξαγωγής. Βέβαια υπάρχουν διαφόρων ειδών δίσκοι από διάφορες εταιρείες. Έχω και αυτόν εδώ παραδείγματος χάρη, που είναι λίγο πιο εύκολος για αρχάριους, γιατί ουσιαστικά ξεκινάει από 0 έως 360, ενώ ο άλλος ξεκινάει από 0 έως 180, και μπορεί να βρούμε και διάφορα μεγέθη, αν ο χώρος είναι περιορισμένος. Να έχεις, εγώ αυτούς τους έχω, τους εκτυπώνω σε έναν εκτυπωτή και ουσιαστικά κολλάω το χαρτί πάνω σε ένα αρκετά σκληρό χαρτόνι και ουσιαστικά μετά τους κόβω. Όσοι ενδιαφέρεστε και θέλετε να αποκτήσετε τα συγκεκριμένα δισκάκια, μπορείτε να μου γράψετε στο Messenger όσοι είστε φίλοι ή ακόμα και στο σχόλιο, στο email μου, που μπορείτε να το βρείτε στις πληροφορίες στο κανάλι μου, και να σας στείλω την φωτογραφία, να το εκτυπώσετε, να το κολλήσετε σε χαρτονάκι και μετά να το κόψετε. Λοιπόν, τώρα θα δούμε λίγο τα στάδια. Ποια είναι λοιπόν τα στάδια για να μπορέσουμε να κάνουμε το Camp Safety Green. Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι να βρούμε το άνω νεκρό σημείο. Ειδικά σε έναν κινητήρα ο οποίος δεν έχει σημάδια, πολλοί σύγχρονοι κινητήρες δεν έχουν σημάδια, η έβρεση του άνω νεκρού σημείου είναι αρκετά δύσκολη υπόθεση, με την προϋπόθεση πια το ότι όταν το έμβολο βρίσκεται στο άνω νεκρό σημείο 6 μοίρες αριστερά και δεξιά από το ακριβώς νεκρό σημείο, δηλαδή μάλλον 4 και 4 μοίρες, το έμβολο δεν μετακινείται, βρίσκεται στο άνω νεκρό σημείο. Δηλαδή, εάν βάλουμε ένα κατσαβίδι, περιστρέψουμε λίγο το στρόφαλο, αν τον περιστρέψουμε ελάχιστα παραπάνω, ξεπεράσουμε δηλαδή, ο στρόφαλος όπως θα έρθει, ξεπεράσει το άνω νεκρό σημείο, το πιστόνι δεν αρχίζει να κατεβαίνει, μάλλον δεν μας δείχνει ότι αρχίζει να κατεβαίνει. Υπάρχει δηλαδή στο άνω νεκρό σημείο και στο κάτω νεκρό σημείο ένας νεκρός χρόνος του στροφάλου,
ο οποίος ναι μεν αυτός περιστρέφεται, αλλά δεν παρασέρνει το έμβολο προς τα κάτω ή αντίστοιχα προς τα πάνω, αν βρίσκεται στο κάτω νεκρός. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε οποιαδήποτε μέτρηση, να προσδιορίσουμε ακριβώς το άνω και το κάτω νεκρό σημείο του κινητήρα. Αν προσδιορίσουμε το κάτω ή το άνω, είναι ακριβώς αντίστοιχο. Θα προσεμπώσουμε λοιπόν το δίσκο μας στο κέντρο του στροφάλου, ανοίγοντας μία τρύπα και θα βάζοντας την κεντρική του βίδα, και θα χρησιμοποιήσουμε ένα σειρματάκι, δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε δύο, εγώ χρησιμοποιώ δύο, και θα σας εξηγήσω τον λόγο μετά. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν ένα σειρματάκι το οποίο το βάζουμε εδώ. Στην αρχή ακόμα δεν το έχουμε κεντράρει γιατί δεν μας ενδιαφέρει. Πρώτα θα πρέπει να βρούμε, να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε σχεδόν κοντά στο άλλο νεκρό σημείο για να μπορέσουμε να το βάλουμε εκεί που πρέπει το σειρματάκι. Επίσης θα χρειαστούμε μια μαγνητική βάση με ένα ρολόι ακριβίας για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε το άλλο νεκρό σημείο. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν πράγμα που θα κάνουμε είναι και εφόσον τώρα υπάρχει η κυλινδροκεφαλή πάνω στο κινητήρα και οι βαλμίδες είναι στο πλάι, το μπουζί είναι στο πλάι και δεν μπορούμε να βάλουμε το όργανο μέσα ώστε να μπορεί να δει πού βρίσκεται το πιστόνι. Θα ήταν πολύ πιο ευκολότερο να βρίσκαμε το άνω νεκρό σημείο εάν δεν υπήρχε η κυλινδροκεφαλή, γιατί θα βάζαμε το όργανο απευθείας πάνω στο πιστόνι. Αλλά στην περίπτωση τη συγκεκριμένη που πολύ θα αντιμετωπίσετε, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να βγάλουμε την ηλιολεκάνη, να βγάλουμε λοιπόν το κάτερ και να πάμε να προσδιορίσουμε ουσιαστικά το κάτω νεκρό σημείο. Και ουσιαστικά αν βρούμε το κάτω νεκρό σημείο, αν το θα περιστρέψουμε 180 μοίρες το στρόφαλο και βλέποντας εδώ με το δίσκο, ακριβώς 180 μοίρες, ξέρουμε ότι είμαστε στο άλλο νεκρό σημείο. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που θα κάνουμε, προτού προχωρήσουμε να βρούμε τη βαθμονόμηση των κεντροφόρων, είναι να προσδιορίσουμε με απόλυτη ακρίβεια που είναι το άνω και το κάτω νεκρό σημείο. Έτσι. Στο συγκεκριμένο κινητήρα, όπως έχουμε πει και στο ξεπροηγούμενα βίντεο της σειράς της BMW 2500, γιατί είναι αυτός ο κινητήρας από τη σειρά BMW 2500 που κάνουμε αναπαλαίωση, ο στρόφαλος έχει γωνία σφινώσεως 120 μοίρες και στην προκειμένη περίπτωση ο νούμερο 1 κίνδυνος και ο νούμερο 6 κίνδυνος είναι ζευγάρια κυλίδρων. Δηλαδή, όταν ο 1 είναι στο άνω νεκρό σημείο, στη φάση της κάψεως, ο νούμερο 6 είναι και αυτό σε άνω σημείο, στη φάση του μπαλάτζου. Τα έχουμε εξηγήσει τι είναι μπαλάτζο κτλ. Θα σας βάλω το link στη ρύθμιση βαλβίδων, εδώ από πάνω. Μπορείτε να πάτε να δείτε τι είναι το μπαλάτζο και τι είναι όταν ο ένας είναι στην κάψη, ο άλλος είναι στο μπαλάτζο, τι εννοούμε. Οπότε εμείς τι θα κάνουμε αυτή τη στιγμή. Θα περιστρέψουμε τη μηχανή, θα φέρουμε δηλαδή το κάτω μέρος πάνω και επειδή η αγκία βρίσκεται μπροστά και δεν έχουμε πρόσβαση στην πιέλα του νούμερο 1, θα κάνουμε τη διαδικασία στο νούμερο 6, οπότε ξέρουμε ότι εφόσον θα βρούμε το κάτω νεκρό σημείο του νούμερο 6, θα μπορέσουμε να βρούμε και το κάτω νεκρό σημείο του νούμερο 1, γιατί όπως είπαμε είναι ζευγάρια κυλίδρων. Έτσι. Οπότε πάμε να περιστρέψουμε τη μηχανή, να προσαρμόσουμε λίγο το όργανό μας και να δούμε τι κάνουμε. Πάμε. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που κάνουμε, είπαμε ο νούμερο 1 είναι εδώ, ο νούμερο 6 είναι εδώ, έτσι, ελπίζω να φαίνεται από την κάμερα, ναι, φαίνεται, είναι να φέρουμε με το μάτι, όσο πιο μπορούμε με ακρίβεια, την πιέλα του νούμερο 6 στο κάτω νεκρό σημείο, οπότε θέλει λίγο περιστροφή ακόμα, δεξιόστροφα. Εκεί περίπου, έτσι, περίπου εκεί, μου φαίνεται θα πρέπει να πάω λίγο πίσω, εκεί. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα, θα πάρουμε τη μαγνητική βάση και θα την ακουμπήσουμε εδώ στην πιέλα. Όσο γίνεται στο κέντρο της πιέλας.
Λοιπόν, θα μηδενίσουμε εδώ το όργανο μας. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε την εξής διαδικασία. Θα περιστρέψουμε τη μηχανή περίπου 11 μοίρες προς τα αριστερά. Αυτό τώρα εξαρτάται ανάλογα τον κινητήρα. Από 10 έως 14-15 μοίρες. Στο συγκεκριμένο, επειδή εδώ δεν έχουμε πολύ εύρος της βιέλας, θα τον περιστρέψουμε περίπου 11 μοίρες. 10 με 11 μοίρες. 10 με 11 μοίρες είναι ό,τι πρέπει. Να μηδενίσουμε λοιπόν το όργανο, γιατί το μετακινήσαμε. Θα στρίψουμε λοιπόν δεξιόστροφα, clockwise, δηλαδή όπως το ρολόι, 10 μοίρες στο στρόφαλο προς τη δεξιόστροφα και 10 μοίρες αριστερόστροφα. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε. Να πάω λίγο την κάμερα πίσω. Εκεί. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το μπορεί να το πιάσει η κάμερα το... Ναι, μπορεί να πιάσει και το ρολόι. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε φέρει εμείς τώρα εδώ στις 180 το σειρματάκι μας στις 180 μοίρες bottom dead center, έτσι, εδώ είναι το 0. Δηλαδή, όταν θα περιστραφεί 180 μοίρες θα έρθει το πιστόνι πάνω. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε. Και εδώ είναι τώρα που χρειαζόμαστε το δεύτερο σειρματάκι, το οποίο θα το βάλουμε ακριβώς εδώ στις 120 μοίρες. Σταματήσει να κουνείται. Λοιπόν, και θα πάμε σιγά να μετακινήσουμε. Είμαστε στις 5 μοίρες. Εκεί. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε εδώ ότι είμαστε στο 0, έχουμε φτάσει στο 90 και έχουμε φτάσει στο 19. Δηλαδή, έχει μετατοπιστεί 19 εκατοστά του χιλιοστού η βελόνα μας. Τώρα, αντίστροφα, όταν θα κάνουμε αντίστροφα το στρόφαλο και ξέρουμε ότι είμαστε ακριβώς στο κάτω νεκρό σημείο, θα βρεθούμε, όταν θα δώσουμε δηλαδή, το ξαναπάμε πίσω στις 120 μοίρες και το δώσουμε από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να έχουμε ακριβώς την ίδια μέτρηση. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε. Λοιπόν. Εδώ είμαστε στο 0 και εδώ επίσης είμαστε στις 120 μοίρες. Τώρα θα το δώσουμε λίγο ακόμα. Δώσουμε λίγο ακόμα. Προσπαθήσουμε να το πάμε και αυτό στο 19. Να δούμε. Οπότε από το 0 πήγαμε πάλι στο 19 εδώ στο ρολόι. Οπότε πάμε να ελέγξουμε εδώ που βρισκόμαστε. Είμαστε ακριβώς λοιπόν, 120 είμαστε, μου φαίνεται μία μοίρα διαφορά. Οπότε, πάμε να το ξαναβάλουμε στο 0. Το ξεπέρασα, λίγο πίσω. Όταν είμαστε λοιπόν στο 0, πάμε να δούμε τα σειρματάκια μας εδώ, αν είναι εντάξει. Εδώ είμαστε ακριβώς στις 180, εδώ είμαστε λίγο έξω. Συγγνώμη, είμαι μπροστά στην κάμερα, αλλά για να το κεντράρω θα πρέπει να... Ναι.
εκεί. Βλέπετε, είναι μια δουλειά που θέλει υπομονή. Ωραία. Εντάξει. Πάμε λοιπόν να ξανακάνουμε την ίδια μέτρηση. Είμαστε στο 0. Πάμε να δώσουμε πρώτα 10 μοίρες δεξιόστροφα. Βλέπουμε ότι είμαστε στο 19. Πάμε τώρα πίσω. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 0. Έτσι, να το ελέγξουμε. Ναι, 180 μοίρες, 120 μοίρες. Και τώρα θα δώσουμε 19 αντίστροφα. Και είμαστε, ναι, ακριβώς βλέπουμε ότι είμαστε δέκα μοίρες αριστερόστροφα και δεξιόστροφα, οπότε ξέρουμε ότι όταν το ρολόι μας θα δείξει πάλι 0, εκεί, εδώ πρέπει να είναι 180 και εδώ πρέπει να είναι 120. Οπότε με αυτόν τον τρόπο βρήκαμε ακριβώς πού βρίσκεται το κάτω νεκρό σημείο του νούμερο 6. Οπότε τώρα ξέρουμε ότι αν περιστρέψουμε 120 μοίρες, 180 μοίρες το δίσκο και έρθουμε ακριβώς εδώ στο σειρματάκι στο 0, θα ξέρουμε ότι είμαστε στο άνω νεκρό σημείο με ακρίβεια μικρότερη της μισής μοίρας, έτσι. Οπότε, τελειώσαμε το δοκιό, πάμε να γυρίσουμε τη μηχανή, να δούμε τώρα πώς θα βρούμε τη γωνία, τη βαθμονόμηση του νοκεντροφόρου. Πάμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι το σειρματάκι μας είναι ακριβώς στις 180 μοίρες. Και καλό είναι, πριν κάνουμε οτιδήποτε, να το φτιάξουμε λίγο καλύτερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι το σηματάκι μας τώρα δείχνει ακριβώς 180 μοίρες. Οπότε με τη φορά του ρολογιού πάμε να φέρουμε το 0. Εκεί. Τώρα λοιπόν ξέρουμε με απόλυτη ακρίβεια ότι ο νούμερο 1 και ο νούμερο 6 είναι στο άνω νεκρό σημείο. Τέλεια! Λοιπόν, τι έχουμε κάνει. Έτσι, όπως έχουμε πει, έχουμε περιστρέψει το δίσκο, τον έχουμε φέρει στο 0, το σηματάκι είναι ακριβώς στο 0 και ξέρουμε ότι βρισκόμαστε στη φάση της καύσεως, δηλαδή και οι δύο βαλβίδες είναι κλειστές. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ρυθμίσουμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια το διάκαινο στις βαλβίδες. Στη συγκεκριμένη λοιπόν μηχανή το διάκαινο είναι 0,25 έως 0,28. Εμείς το έχουμε βάλει 0,25 και το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι μία επαλήθευση με το όργανο μας, εφόσον το έχουμε φέρει στο 0, έτσι, και το πλήκτρο το έχουμε ασκήσει πίεση ώστε να κουμπάει τη βαλβίδα. Θα το πατήσουμε τώρα να πατήσει τον κεντροφόρο. Λοιπόν, και βλέπουμε είμαστε 0,25 ακριβώς. Έτσι. Δηλαδή το διάκαινό μας είναι 0,25. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί
όπως αντιλαμβανόμαστε, όταν το διάκαινο είναι μικρότερο από αυτό που πρέπει, πολύ πιο γρήγορα, σε λιγότερες μοίρες περιστροφής, το έκεντρο θα αρχίσει να ακουμπήσει το πλήκτρο και το πλήκτρο τη βαλβίδα, γιατί το διάκαινο είναι μικρότερο. Οπότε, όπως έρχεται το έκεντρο, όταν έχουμε εμείς ένα τέτοιο διάκαινο, όπως θα έρθει το έκεντρο, εάν είναι πιο μικρό θα το ακουμπήσει πιο γρήγορα, όταν είναι πιο μεγάλο θα το ακουμπήσει πιο αργά. Έτσι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό στη συγκεκριμένη περίπτωση να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε το σωστό διάκαινο. Τώρα, ξεκινάμε λοιπόν, έχουμε κάνει ένα σταυρό σε ένα χαρτάκι. Έχουμε γράψει ένα νεκρό σημείο, κάτω νεκρό σημείο και εδώ ξέρουμε ότι είναι 90 μοίρες. Χρησιμοποιώντας ένα από τα μικρά δισκάκια ή ακόμα και ένα από τα μεγάλα δισκάκια, μπορούμε αν έχουμε πιο μεγάλο χαρτί, θα το χρησιμοποιήσουμε ως μυρογνωμόνιο. Θα το βάλουμε λοιπόν εδώ 0 με 180 εκεί και εδώ. Alright. Για να μπορέσουμε να σημειώσουμε με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια γίνεται να φτιάξουμε το σπυροειδές διάγραμμα. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε. Με το κλειδάκι μας επαληθεύουμε, ναι, είμαστε 0, εδώ δεν είμαστε 0, είμαστε λίγο έξω, το φτιάξουμε. Και δεν παίζει ρόλο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σιγά σιγά τώρα να περιστρέψουμε τη μηχανή, έτσι, επαληθεύουμε εδώ στο 0, εντάξει. Πάμε λοιπόν, κρατάμε τώρα το πλήκτρο να είναι ασυνέχεια πατημένο προς τη βαλβίδα και αρχίζουμε και περιστρέφουμε σιγά σιγά τον κινητήρα. Λοιπόν, εδώ μπορούμε βέβαια να δούμε ότι σιγά σιγά το έκεντρο έρχεται. Έτσι, όπως έχουμε πει, είμαστε στη φάση της καύσεως, δηλαδή είμαστε στον τρίτο χρόνο, δεν είμαστε στο... Συγγνώμη, είμαστε στον τρίτο χρόνο και θα πρέπει ουσιαστικά να ξεκινήσουμε στον πρώτο χρόνο. Ο πρώτος χρόνος του τετράχρονου κινητήρα ξεκινάει από τη φάση της εισαγωγής. Έτσι, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από τη φάση της εισαγωγής. Λοιπόν, βλέπουμε ότι εδώ έχουμε περάσει το bottom dead center και αρχίζουμε και βλέπουμε το έκεντρο σιγά σιγά και πλησιάζει. Τώρα θα δείτε ότι σιγά σιγά, ακόμα δεν έχει μικρύνει, το διάκαινο αρχίζει και μικραίνει. Τώρα είναι στα 23 εκατοστά του χιλιόστου. Έτσι. Στύψουμε λίγο ακόμα, βλέπουμε ότι πάει στα 20, στα 15, στα 10. Τώρα κλείνει εντελώς. Στα 5, έχουμε φτάσει σχεδόν να την ακουμπήσει. Έτσι. Λοιπόν, την ακούμπησε. Τώρα. Ερχόμαστε εδώ και βλέπουμε ότι λέει η βαλβίδα εισαγωγής, έτσι, intake opens, βλέπετε ότι είμαστε εδώ μέσα στο τέτοιο, ανοίγει 20 μοίρες πριν το άνω νεκρό σημείο. Πάμε να το γράψουμε λοιπόν στο σπιράλ μας. Ανοίγει. Πάμε τώρα να δούμε σε ποιο σημείο θα έχουμε το μέγιστο βύθισμα. Λοιπόν, πρώτα θα το κοιτάξουμε εδώ λίγο με το μάτι, παρόμοια να παρατηρήσουμε και το όργανο, σιγά σιγά. Λοιπόν, κάπου πλησιάζουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε το μέγιστο βύθισμα που είναι 95 μοίρες. Στις 95 λοιπόν μοίρες μετά το άνω νεκρό σημείο έχουμε το μέγιστο βύθισμα. Συνεχίζουμε να δούμε πότε θα κλείσει. Λοιπόν, αρχίζει τώρα σιγά σιγά και επανέρχεται προς τα πίσω η βαλβίδα. Μέχρι, τώρα θα έρθουμε πάλι εδώ στο κοκοράκι, μέχρι να αντιληφθούμε το πρώτο διάκαινο.
δεν μας έφυγε τώρα. Πρέπει να γυρίσουμε λίγο αντίστροφα το κινητήρα. Είναι λίγο δύσκολο. Να του δώσουμε να γυρίσει. Όχι, δεν δώσαν πολύ. Λοιπόν. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι είμαστε στις 40 μοίρες. Ίσα ίσα το έχει αφήσει. Βλέπουμε έχουμε ένα πολύ ψηλό παίξιμο της βελόνας, ένα εκατοστό του χιλιοστού, λέει τίποτα. Έχει δηλαδή κλείσει η βαλβίδα της εισαγωγής και έχει κλείσει περίπου 40 μοίρες μετά το κάτω νεκρό σημείο. Πάμε λοιπόν να το γράψουμε. Λοιπόν, έχουμε τώρα βάλει το όργανό μας στη βαλβίδα της εξαγωγής. Ελέγχουμε επίσης πάλι εδώ το διάκαινο, έτσι, εδώ το διάκαινο είναι 0,28. Τέλεια. Πάμε. Πάμε λοιπόν να βρούμε τις μοίρες της βαλβίδας εξαγωγής. Γυρίζουμε τη μηχανή μέχρι να δούμε το έκεντρο. Να έρχεται. Λοιπόν, το έκεντρο αρχίζει και έρχεται. Έχει κλείσει ήδη το διάγενο. Λοιπόν. Έκλεισε εντελώς. Τώρα, ο κεντροφόρος αρχίζει και πατάει τη βαλβίδα εξαγωγής και βλέπουμε ότι είμαστε top dead center. Είμαστε στις 70 μοίρες πριν το κάτω νεκρό σημείο. Πάμε λοιπόν να το γράψουμε. Όπως βλέπουμε γράφει και εδώ exhaust open before dead center, έτσι. Πάμε να βρούμε το μέγιστο βύθισμα. Στις 65 εδώ είναι το bottom dead center. Λοιπόν, πάμε να βρούμε το μέγιστο βύθισμα. Εδώ είναι το μέγιστο βύθισμα. Το μέγιστο βύθισμα είναι 35 μοίρες μετά το κάτω νεκρό σημείο. Alright. Και πάμε να δούμε τώρα πότε κλείνει. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε το πρώτο, οπότε πέντε μοίρες πριν, το άλλο νεκρό σημείο. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία πώς βαθμονομούμε, πώς μπορούμε να βρούμε το Camshaft Degree. Εξηγήσαμε στην αρχή του βίντεο που μπορεί να μας είναι χρήσιμο αυτό. Τα αποτελέσματα είναι τα εξής. Έχουμε έναν κεντροφόρο, ένα έκεντρο εισαγωγής 240 μοιρών και ένα έκεντρο εξαγωγής 245 μοιρών. Έχουμε φτιάξει εδώ το σπυροειδές διάγραμμα. Καλό είναι να το βάλω κάτω και να βάλω την κάμερα από πάνω για να το δούμε. Πάμε λίγο να το δούμε. Το άνω νεκρό σημείο είναι αυτό. Η βαλβίδα εισαγωγής ανοίγει 20 μοίρες, είναι η κίτρινη γραμμή, το κίτρινο στάμπιλο. Ανοίγει 20 μοίρες πριν το άνω νεκρό σημείο για να γίνει σταδιακά η αναρρόφηση, έτσι.
Στις 295 μοίρες μετά το άνω νεκρό σημείο έχουμε το μέγιστο της βύθισης της βαλβίδας εισαγωγής και μετά η βαλβίδα εισαγωγής ουσιαστικά κλείνει στις 40 μοίρες μετά το κάτω νεκρό σημείο. Μετά έχουμε τη φάση της συμπίεσης, τη φάση της καύσεως και μετά έχουμε τη φάση της εκτόνωσης, που η εκτόνωση σταματάει 70 μοίρες μετά το άνω νεκρό σημείο, 70 μοίρες πριν το κάτω νεκρό σημείο. Ανοίγει η βαλβίδα εξαγωγής και ουσιαστικά αρχίζει, σπάει η πίεση μέσα στο θάλαμο καύσεως και ουσιαστικά βλέπουμε ότι φτάνει στο κάτω νεκρό σημείο το έμβολο, αρχίζει και ανηφορίζει και η βαλβίδα κλείνει 5 μοίρες πριν το άνω νεκρό σημείο. Η επικάλυψη δηλαδή που έχουμε στο συγκεκριμένο κινητήρα είναι πριν το άνω νεκρό σημείο και είναι ουσιαστικά 15 μοίρες. Αυτό ίσως σε πολλούς φαίνεται παράξενο, αλλά θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι μιλάμε για ένα κινητήρα του 1969 με θαλάμους καύσεως υπολογισμένους στο χέρι, με μαθηματικούς τύπους. Είδαμε και λίγο τα πιστόνια ότι δεν έχουν καμία σχέση, δηλαδή έχουν από πάνω μία διαμόρφωση, όπως ήταν τα παλιά πιστόνια της παλιάς τεχνολογίας. Και επίσης θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι μιλάμε για ένα κινητήρα ο οποίος φέρει καρμπιλατέρ, τα οποία είναι καρμπιλατέρ της Solex, αν δεν κάνω λάθος, που δεν φημίζονται πολύ για την απόδοσή τους σε υψηλές ταχύτητες Venturi. Δεν ήταν δηλαδή τα Weber που χρησιμοποιούν οι Ιταλοί ή οποιοδήποτε άλλο, γιατί άμα δείτε ιταλικό κινητήρα της ίδιας χρονολογίας η επικάλυψη φτάνει περίπου μέχρι και 12 μοίρες της βαλβίδας εξαγωγής και 12 μοίρες μετά το άνω νεκρό σημείο. Μιλάμε για ένα πολύστροφο κινητήρα τον Ιταλικό, ενώ εδώ μιλάμε για έναν αργόστροφο κινητήρα ο οποίος εστιάζει περισσότερο στη ροπή, στις χαμηλές μεσαίες στροφές και λιγότερο στην μέγιστη υποδύναμη στο maximum των στροφών. Βέβαια αξίζει να αναλογιστούμε ότι ένας κινητήρας περίπου 3 λίτρων δεν θα είχε πρόβλημα για την εποχή και με τα σασί που υπήρχαν τότε, που ήταν πολύ πιο ελαφριά τα αυτοκίνητα. Ο συγκεκριμένος κινητήρας, αν δεν κάνω λάθος, παρήγαγε 170 άλογα, κάτι τέτοιο, που είναι αρκετά λίγα αν το συγκρίνουμε με τις σημερινές τεχνολογίες. Αυτό λοιπόν είναι το πραγματικό σπυροειδές διάγραμμα του συγκεκριμένου κινητήρα και είναι πασιφανέστατο ότι εάν θέλουμε να κάνουμε αυτό το κινητήρα να είναι πιο αποδοτικός, θα πρέπει ουσιαστικά να υπερκαλύψουμε, δηλαδή η επικάλυψη που θα έχουν οι βαλβίδες να είναι πολύ μεγαλύτερη, για να μπορεί να δουλεύει σε πολύ μεγαλύτερο όριο στροφών από ό,τι δουλεύει ο συγκεκριμένος. Αυτά ως προς το camshaft degreening, ως τη βαθμονόμηση των εκκεντροφόρων. Εντάξει, είναι ίσως ένα ανούσιο βίντεο για πολλούς. Δεν είναι απαραίτητο για να κάνεις μια αλλαγή μάντα κεντροφόρου ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά πιστεύω εάν μπορείς να κατανοήσεις, να έχεις αυτή τη γνώση, την πολύ θεωρητική γνώση, πραγματικά όλα είναι πολύ πιο εύκολα μέσα στο μυαλό σου να τα επεξεργαστείς. Αυτά είχα να σας πω. Εάν το δούνε και χίλιοι άνθρωποι αυτό το βίντεο όλο, θα είμαι ευχαριστημένος, γιατί θα είναι και αρκετά μεγάλο σε χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Μην ξεχνάτε να κάνετε like, να γράφετε σχόλια και να κάνετε subscribe. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάνετε κοινοποίηση και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Τα λέμε.